Γεια σας. Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Δηλώνω παρούσα για να δώσουμε ξανά άλλη μια μεγάλη και κρίσιμη μάχη, αυτή των ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου. Με αισιοδοξία για το θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί για τους εργαζόμενους, το λαό, τις νέες και τους νέους, επευθύνω ξεχωριστό κάλεσμα σε κάθε έναν και κάθε μία που οργίζεται με την πραγματικότητα που βιώνουμε. Πόσοι από εσάς έχετε άγχος για το πώς θα βγάλετε το μήνα? Πόσοι από εσάς θέλετε ανθρώπινα ωράρια για να είστε ελεύθεροι για ξεκούραση και δημιουργία? Έχετε χρόνο για τα παιδιά σας και για να τα μεγαλώσετε, να τους μάθετε τη ζωή ή κάποια τέχνη? Τραγουδάτε μαζί? Ξέρετε το παιδί σας τη χαρά και την αγάπη? Μόνο με φιλία καληνύχτα, πώς θα το μάθει αυτό? Πόσοι σκέφτεστε ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει και προβληματίζεστε γι' αυτό? Τώρα καταλαβαίνετε την σκέψη σας, το ένστικτο που σας λέει πάω να ψηφίσω και θα ψηφίσω κουκουέ για όλα αυτά. Τώρα είναι η ώρα της απόφασης. Τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δυναμώσει ο ίδιος εργαζόμενος λαός και τα παιδιά του. Βγάλτε όλα από τη μέση. Βάλτε προτεραιότητα σε αυτά και πάμε μαζί. Την Κυριακή, στις 9 Ιουνίου, να συναντήσουμε στη κάλπη, όπως κάναμε και τους αγώνες με γεμάτο κίνητρο και βεβαιότητα, ψηλά το κεφάλι, με ζεστή καρδιά και καταρό μυαλό, επιλέγουμε το ψηφοδέλτιο του κουκουέ. Για να βγει ακόμα πιο δυνατό το κουκουέ, για να είναι την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών περισσότεροι ευρωβουλευτές που στηρίζουν το δίκαιο των λαών της Ευρώπης και όλου του κόσμου μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο. Για να είναι περισσότεροι βουλευτές που τα αποκαλύπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το λόμπι και της αντιλαϊκής πολιτικής. Να αναδεικνύουν τα μεγάλα προβλήματα αξιοποιώντας ακόμα και έρευνες, να παλέψουν ώστε τα δίκαια αιτήματά μας να ακουστούν. Να καλύψουν και ψηφίζουν σε περισσότερες επιτροπές και για τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του λαού μας και κατά της γενικεύσης του πολέμου. Συμπορεύουμε με το ΚΚΕ με τιμή και αξιοπρέπεια, γιατί τα μέλη του ΚΚΕ είναι η ψυχή και η καρδιά των συνδικάτων, γιατί είναι το κόμμα που αποκαλύπτει τα εργατικά ατυχήματα, παλεύει ανάντια στους πληστηριασμούς, είναι το κόμμα που σταθερά και έμπρακτα αντιπαλεύει το φασισμό και το ρατσισμό. Από κάθε εκδήλωση του ΚΚΕ φωνάζουμε δυνατά «Ελευθερία στη Παλαιστίνη». Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σιωπηλοί μπροστά στο έγκλημα. Η επίθεση του κράτους δολοφόνου οδηγεί σε γενοκτονία. Βομβαρδίζουν με ευτήρια, νοσοκομεία, σχολεία. Τα καύσιμα είναι εξαιρετικά ελλειπή. Και μόνο το ΚΚΕ ανοιχτά και καταρά από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, όταν όλοι οι άλλοι δικαιολογούσαν την επίθεση και καταρχή του κράτους Ισραήλ. Από αυτό το βήμα θα ήθελα να στείλω ένα ξεχωριστό μήνυμα στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους από τα εργοδοτικά εγκλήματα που βαφτίζονται ατυχήματα, στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών
και τους χιλιάδες που στατήκαμε πλάι τους στις συγκλονιστικές κοινοποιήσεις που συντάραξαν όλη τη χώρα και την Αθήνα, δίνοντας υπόσχεση ότι το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί, δεν θα συγκαλυφθεί. Σε όλους τους εργαζόμενους που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη της επιβίωσης, στους ανθρώπους της δουλειάς που δέχονται επίθεση, τους κλέβουν τα ένσημα, ακόμα και το μεροκάματο, που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα εργασιακά τους δικαιώματα, ακόμα και στα δικαστήρια του περίφημου κράτους δικαίου στη χώρα μας και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται αυτό. Το δίκαιο θα κερδίσει και τίποτα δεν μπορεί να το εμποδίσει. Όσο εμείς όλοι συζητάμε, οργανωνόμαστε και ενωνόμαστε, τόσο πιο γρήγορα θα επιτύχουμε τους στόχους μας για μια καλύτερη ζωή, για να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Ούτε τα μπλοκάκια, ούτε τα παζώματα στο τόπο του εγκλήματος, των ντεμπών, ούτε η τρομοκρατία, ούτε τα χημικά, ούτε το βιτριόλι μπορεί να σταθούν εμπόδιο. Το κλάμα, ο πόνος και η οργή που νιώθουμε γίνεται δύναμη για αγώνα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μάγδας Φίσας. Επευθύνω ιδιαίτερα από αυτή την εκδήλωση ένα ξεχωριστό κάλεσμα σε όλους τους αριστερούς, τους αγωνιστές, σε όλους τους μισθωτούς, τους μικρούς επαγγελματίες, τους εργαζόμενους με μπλοκάκια, σε όλους τους ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια πίστεψαν ή βρέθηκαν να στηρίζουν άλλους πολιτικούς χώρους όπως το ΣΥΡΙΖΑ και όσους ήταν μαζί τους στα ίδια υπουργικά συμβούλια και σήμερα ονομάζονται Νέα Αριστερά και είναι δίθεν αριστερά κόμματα που κανένα ενδιαφέρον δεν έχουν για τους εργαζόμενους και τη ζωή μας. Σημασία έχει να κοιτάξουμε το όραμα που έχουμε για τη ζωή μας και το πώς θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Γι' αυτό με ενδιαφέρον για το αύριο και το τι κοινωνία θα αφήσουμε στα παιδιά μας, με συμμετοχή του κανενός μας χωρίς φόβο, για να ενώσουμε τις φωνές μας. Σας καλή συνδικαλίστρια που για χρόνια βαθιά βιαία προσπάθησαν να κλείσουν τη φωνή μου. Να μην επιτρέψουμε την αποχή, αλλά και με την διασπορά του ψήφου μας να δοθεί το δικαίωμα στο σύστημα και τις κυβερνήσεις του να παίρνουν ανάσες και να εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία ως απόλυτος κυρίαρχος. Πραγματικό αντίπαλο δέος απέναντι στην κλιματική πολιτική είναι μόνο το ΚΚΕ. Το βράδυ, στις 9 Ιουνίου, που θα μετρήσουν όλοι όσοι μας μαυρίσουν τη ζωή, θα είναι το μπόι του ΚΚΕ. Λοιπόν, όλοι στις κάλπες για να ψηλώσουμε πολύ το μπόι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ευχαριστώ.